κερδίνουν άλλοι στην Κομπάου, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει το πρόβλημα του τραυματία Μπουντούρη. Αλβέρτης, Καλαϊτζής με τον Στογιάκοβιτς. Ο Σκοτ με τον Ρόουαν, Αλβέρτης θα κάνει τη δίσκηση. Ράτζα, νέο καρφώμα, 2-2 με δύο εκπληκτικά πραγματικά καρφώματα. Από τον Τίνο Ράτζα που θα ξαναδούμε τώρα, κοιτάξτε. Το πάτημά του, ο Μοράλες είναι πολύ που κάνει το σκριν. Θα ήθελα να συμπληρώσω τον Νίκο στο μαρκάρισμα του Καλαϊτζή με τον Καλάφη. Μια ελεύθερη βολή από τον Μαγκρέι. Το καλάθι από το Ράτζα ψηλά για το σκριν. Αλβέρτης, μπορεί η ισορροπία το σουτ. 7-7. Όπως είπε και ο Νίκο Χροπαδογιάννης, μη κότε επανέφερε στον Οικονόμου. Ο Αλβέρτης με τον Μπουντούρη. Οικονόμου. Αρχικά δίσταση, αλλά είναι καλός στο Οικονόμου. 11-9-9. Από αυτό σου 2 πόντων του Νίκου Οικονόμου που βλέπετε ξανά. Η μάχη των σκληρών κατά κάποιον τρόπο. Καλαϊτζής θα δώσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 11-9 και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Νίκο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει το προβάδισμα Παναθηναϊκό. Συνήθως στο πάρει δεν τον πάω. Θα κυνηγάει καταρχήν και αυτό βάραινε την μπάλα στα χέρια του παιχνιδιού. Ο Κόχ στο πρώτο παιχνίδι, 13-13. Ο Σούμποτιτς τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα δικαιώνεται για την αλλαγή του, για την επιθυμητή. Οικονόμου θα κάνει τη δίσδυση, θα πάρει όχι. Το καλάθι από Ράτζα, ο κύριος Τσανίδης. Αλβέρτης σταματάει και εκτελεί. 17-15 ο Παναθηναϊκός παίρνει για δεύτερη φορά το προβάδισμα. Και να ο Αλβέρτης. Αλλά Ιτζής. Αλβέρτης για 2. 19-18. Το σκορ είναι σχετικά υψηλό, αν θυμηθούμε προηγούμενα μάτς. Ο Πάν πάει να κλείσει το διάδρομο. Μακρέι με τον Ράτζα. Ο Μακρέι ουσιαστικά τροφοδοτεί τον ευνηδιασμό του Παναθηναϊκού, αλλά ακολουθεί τον Κοχ. Ο Κοχ έξυπνα γυρίζει τον Καλαϊτζή. 21-18 από τον Γιώργο Ράτζα. Ο Κούπμαν, εντελώς άγαρπος, αλλά με τα πολλά θα το βάλει το καλάθι. 23-22. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο με το τρίτο καλάθι του Κόναν Μακρέι. Ο Σκοτ μοιάζει να ζεστάθηκε λίγο, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ισοφαρίζει ξανά. Ισοφαλία και εδώ βέβαια δεν μπορεί να είσαι αυτός στην επίθεση. Ο Καλαϊτζής θα ψάξει και θα βρει τελικά τον Αλβέρτη, αυτός πατάει. Τα βάζει αυτά. 32-31 και φάουλ. 2 δευτερόλεπτα της οποίας ξέρει να τελειώνει αυτές τις φάσεις. Έχει 8 πόντους, ίσως να τους κάνει 9 από την γραμμή. Θα παίξει με φάσεις κοντά στο καλάθι με τους ψηλούς του, με τον Σάκρυφορ και τον Μαγκρέι. Ο Σκοτ θα κάνει το σκορ 35-31. Το πρώτο καλάθι από αυτό το απίθανο σταμάτημα και jump shoot του Byron Scott. Μάχες μέσα στη ρακέτα ανάμεσα σε Αλβέρτη και Μπουντούρη. Ράτζα θα πατήσει, θα καρφώσει την μπάλα. Παρά το γεγονός ότι ο Σάκρυφορ ήταν δίπλα του. 37-33 από το κάρφωμα ξανά που βλέπετε εδώ. Του Ντίνο Αλβέρτης. Σκοτ. Για 2. 42-38. Χάρη στο καλό σκριν του Οικονόμου που εκτόπισε. Σκοτ. Θα διεισδύσει να πέσει πάνω στο Σάκρυφορ. Το καλάθι μετράει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. 44-40. 7 από τους 11 πόντους που τους έχει βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα 7 λεπτά. Μπάουν τώρα. 10 ριμπάουντ για τον ΠΑΟΚ ο Σάκρυφορ. Ασφαλώς κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στο τελικό. Σκοτ ξεφεύγει. 49-43. Ράτζα να παίξει ένας αντίον ενός με τον Μοράλες. Καραδοκή από πίσω ο Μακρέι. Ο Ράτζα προσποιείται και πετυχαίνει το καλάθι. 51-43. Επίθεση 8 δευτερολέπτων τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης εντελώς ανενόχλητος. Το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού ακριβώς στη στιγμή που το χρειαζόταν. 55-48. Μετά από 9 από Ναϊκό διαφορά. 7 πόντων με το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ρόουαν. Η πάσα στον Οικονόμου, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. 57-48, ο Οικονόμου πανηγυρίζει. Κοιτάξτε εδώ το γλέτι στις κερκίδες. 3-14 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός αγγίζει το συν 10. Και... κοιτάξτε τι γίνεται, ο Καλαϊτζής ξεφεύγει. Ο Σκοτ θα κάνει ένα περίεργο ζογλερικό και θα πετύχει ένα εκπληκτικό πραγματικά καλάθι. Κατευθείαν από το NBA, 2 λεπτά Σκοτ μπορούσε να το βάλει στο καλάθι Νίκο, με αυτές τις προϋποθέσεις μόνο Σκοτ. Κοιτάξτε και τον Ρόουαν και τον Μπαλογιάννη. Στον σημερινό τελικό θα πρέπει να γραφτεί το όνομα του Byron Scott, αλλά βεβαίως φαντάζομαι ότι πιο θερμά από όλους θα τον παρηγυρίσουν τα Ελληνόπουλα. Οι παλιοί της ομάδας
που έχουν γεθεί όλες τις πίκρες αλλά και τις χαρές των τελευταίων ετών. Αλλά πάντως όχι έναν τίτλο. Ο ΠΑΟΚ έχει παραδοθεί. Ο Καλαϊτσής Νίκο, ο οποίος φέτος κάνει μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Σούποτης γυρίζει προς τον Παύλο Γιανακόπουλο και του κάνει κάποια νοήματα. Και ο Ράτζα ανεβαίνει στην γραμματεία. Ο Ράτζα είναι στη γραμματεία, πάνω στο τραπέζι της γραμματείας όρθιος και πανηγυρίζει. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Το παιχνίδι θα τελειώσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Ήδη όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν έξαλλα και απόλυτα δίκαια, αφού καταφέρνουν να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους στο πλενέκτημα. Πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, για πρώτη φορά στα 11 χρόνια του Παύλου Γιανακόπουλου. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εκείνο το κύπελλο ήδη εξαφανίστηκε στις αγκαλιές των οπαδών και των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης ούτε που δίνει καμία σημασία φυσικά στο ματωμένο του ώμο, παρηγορεί τον Μπαλογιάννη. Ο Σκοτ χαμένος μες στο πηγαδάκι. Ο Οικονόμου παίρνει την μπάλα του τελικού και φεύγει. Ακούμε τον Κώστα Έξαρχο. Κώστα. Φραγκίσκο, μετά από πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός και πάλι πρωταθλητής. Πώς νιώθεις? Πώς να νιώθω, πολύ όμορφα. Είναι στιγμές που έτσι έχω ξανανιώσει. Αυτός ο κόσμος πραγματικά, πραγματικά το εννοώ, είναι κάτι το φανταστικό. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Το μικρόφωνο και πάλι σε έναν Νίκο. Κοιτάξτε τον Σκοτ με τον Μιχάλη τον Γεωργατή. Τον Ράτζα, ο οποίος για πολλούς ήταν ο MVP της κανονικής περίοδου και έβαλε το κάτι της του τώρα στους τελικούς. Ο μάνατζερ του, ο γενικός διευθυντής μάλλον του Παναθηναϊκού, ο